βλέπετε και ο Χριστός μας θα μπορούσε να μας σώσει χωρίς να περάσει όλες αυτές τις ταλαιπωρίες και να κάνει αυτούς τους αγώνες. Ξέρετε τι λένε οι Άγιοι, και ένα ράπισμα και μια σφαλιάρα, να το πούμε έτσι, με τη σύγχρονη γλώσσα, να δεχόταν ο Χριστός μας από μας, θα ήταν αρκετό για να μας σώσει όλους. Ο Χριστός μας όμως μόνο ένα ράπισμα δέχτηκε. Δέχτηκε και να ανέβει πάνω στο Σταυρό και να αρχίσει κιλά αίμα για μας, να υποφέρει τόσα πράγματα για να μας σώσει. Ενώ θα μπορούσε να μας σώσει με ένα απλό χτύπημα που θα του κάναμε. Γιατί όμως ανέβηκε στο Σταυρό και όλα αυτά τα έκανε? Για να μας δείξει πόσο μας αγαπάει και για να μας κάνει να αγαπήσουμε κι εμείς το μαρτύριο για Αυτόν, έτσι, τη Σταύρωση, τον αγώνα, την ταλαιπωρία για χάρη του Χριστού. Γιατί έτσι δείχνουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Αν ήταν όλα εύκολα και άνετα, σου λέει γιατί να μην πάω και στον Παράδεισο, αφού είναι όλα εύκολα και άνετα. Τώρα όμως που είναι δύσκολα, δίνουμε εξετάσεις. Γι' αυτό λίγοι πάνε στον δρόμο του Χριστού, γιατί είναι στενός. Είναι στενός και τεθλιμμένος. Ενώ οι πιο πολλοί είμαστε ράθυμοι και αγαπάμε την καλοπέραση. Αλλά έτσι πώς μπορείς να δείξεις ότι αγαπάς τον Χριστό? Βλέπεις ένας που αγαπάει κάποιον, κάνει κόπους γι' αυτό. Προσπαθεί να μάθει, ας πούμε, τι του αρέσει για να του το προσφέρει. Αλλά αυτό έχει αγώνα, έχει κόπο. Πολύ περισσότερο λοιπόν πρέπει να μάθουμε τι αρέσει τον Χριστό και να το κάνουμε, έτσι. Για να του ανταποδώσουμε κάτι στην άπειρη αγάπη που μας έδειξε και μας δείχνει.